Λοιπόν, δεύτερο μέρος, εδώ στις τηλεοπτικές καμπάνες. Τις τελευταίες πριν από το Πάσχα, οφείλω να σας ομολογήσω. Λοιπόν, Σοφία, είναι το κλίμα πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο. Εξαναμενόμενο, είμαστε για λίγο πριν τις εκλογές. Ασφαλώς. Αλλά είναι πολλά τα μέτωπα. Έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει ένα μέτωπο. Έχει 2-3 μέτωπα, βασικά μέτωπα. Και κάθε φορά βλέπουμε ότι παρόλο που γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε εμείς, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά των δύο κύριων διεκδικητών της διακυβέρνησης της χώρας. Γιατί και οι δύο δυνάμοι πρωθυπουργοί είναι, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως είναι και εν ενεργεία, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει η κάλπη, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, έχω την εντύπωση. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούν στην ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα, στην καθημερινή, στο καθημερινό πολιτικό αφήγημα, να φέρουν τα θέματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια, νομίζω την οικονομία. Και αυτό, ακρίβεια και οικονομία απασχολούν τους πάντες. Έτσι. Και δεν μιλάω για την καθημερινότητα μόνο. Ξέρεις πολύ καλά πλέον πόσο κοστίζει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και για τα βασικά. Αλλά ακριβώς, δεν έχουμε πλέον μόνο τα καθημερινά. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και το τραπεζικό σύστημα και τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Έχουν πάρα πολύ φόβοι για κόκκινα δάνεια. Και πλέον και η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται, οφείλω να πω, σε αυτό το κομμάτι. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία, βολές από τη Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Για όλες τις υποσχέσεις μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Ενώ από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εμείς θα προστατέψουμε την πρώτη κατοικία. Και το σημερινό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είχε μπόλικη δόση οικονομίας. Και ναι, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει επιλέξει ακριβώς σήμερα να βρεθεί στην Ηλία. Δυτική Ελλάδα, μια περιοχή ακριβώς, που έχει πολύ μεγάλα ποσοστά φτώχειας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά. Και πολύ μεγάλη και γερασμένο πληθυσμό και θρησιμότητα μεγάλη. Ακριβώς, ακριβώς. Και την ίδια ώρα, και εδώ θα μας βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και τομεάρχης Εξωτερικών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και κύριε Κατρούγκαλε, έχει αρχίσει και μπαίνει, τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι, ότι έχει αρχίσει και μπαίνει στην καθημερινή συζήτηση, την πολιτική συζήτηση, το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Συμπαθάτε με, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, από πού προέκυψε αυτό, μετά από μια τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη, μετά από μια επίσης τοποθέτηση του κυρίου Φίλη, του πρώην υπουργού, του δικού σας υπουργού, πρώην υπουργού παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φίλη, και γενικότερα δεν υπάρχει και κανένας ο οποίος με στεναρό τρόπο να διαψεύδει ότι μα για ποια συνεκμετάλλευση του Αιγαίου μιλάμε. Μα όχι, δεν είναι έτσι. Πρώτα-πρώτα Φίλης δεν μίλησε για συνεκμετάλλευση χωρίς να έχει προηγηθεί η νομική οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών, τι είναι δικό μας, τι είναι της Τουρκίας, με μια απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης. Εν πάση περιπτώσει, η εθνική γραμμή, όπως έχει διαμορφωθεί από το 1975, είναι ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να, με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, να έχουμε σαφή οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών στο Αιγαίο. Η τουρκική πλευρά, ενώ αρχικά είχε δεχθεί την πρόταση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1979 να πάμε στη Χάγη, μετά επανοχώρησε. Η δική της λογική είναι το περίφημο αυτό καζάν-καζάν, να τα βρούμε, χωρίς να έχουμε προηγουμένως νομική οριοθέτηση, να πάμε σε συνεκμετάλλευση. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή κανένα πολιτικό κόμμα που να υποστηρίζει τη συνεκμετάλλευση σε καμία περίπτωση, εφόσον δεν έχει προηγηθεί, όπως σας είπα προηγουμένως, η νομική οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών. Το θέμα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Σε αυτή τη χρονική στιγμή να αρχίσει να γίνεται μια τέτοια συζήτηση, μάλιστα δημόσια. Ναι, ο κύριος Φίλης έκανε κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Και την ώρα μάλιστα που υποτίθεται ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν έρθει πιο κοντά, και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις των αξιωματούχων και από την μία πλευρά και από την άλλη. Έχουν έρθει πιο κοντά σε επίπεδο επικοινωνίας, ενδεχομένως να είναι και τακτική αυτό, έτσι. Μα έχουμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, του κυρίου Δένδια. Συμφωνώ. Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας κάνει πολύ σωστά αυτό το κομμάτι της τακτικής. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να μείνουμε μόνο στην τακτική. Δεν ξέρω εσείς, κύριε Κατρούγκαλε, πώς το βλέπετε, αλλά νομίζω ότι είναι καλό επικοινωνιακό
Προσέξτε, γιατί δεν αρκεί η επικοινωνία. Πράγματι, αυτή την περίοδο έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας, γιατί κακά τα ψέματα τα χέρια του τουρκικού πολιτικού συστήματος είναι γεμάτα από την ανάγκη να οικοδομηθεί ξανά η κατεστραμμένη περιοχή, περίπου της έκτασης Ελλάδας είναι. Και δεύτερο, γιατί επίσης υπάρχει μια επιρροή στο ψυχολογική στον τουρκικό λαό της αλληλεγγύης που δείξατε. Όμως η τουρκική αναθεωρητική στρατηγική δεν έχει αλλάξει. Θα επανέλθουν πολύ σύντομα στη γνωστή επιθετικότητά τους, αν εμείς δεν φροντίσουμε να τους δεσμεύσουμε με μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική. Ποια πρέπει να είναι αυτή η εθνική στρατηγική? Εμείς την έχουμε διατυπώσει. Θα πρέπει να υποχρεωθεί, να δεσμευτεί καλύτερα. Θα υποχρεωθεί με άτυχης λέξη. Να δεσμευτεί η Τουρκία σε προσφυγή στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Όπως σας είπα, είναι η πάγια εθνική μας γραμμή από το 1979. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας που θα πρέπει να αναπτύξουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να έχει κόστος η Άγκυρα όταν εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στη χώρα μας, και αντίστοιχα να προσδοκά ωφέλη εάν συνεργαστεί. Τι ωφέλη μπορεί να φτάσει? Αυτά προκύπτουν για παράδειγμα από την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα είναι πολύ απλό. Σωστά επισημάνατε και οι δύο ότι αυτό το διάλειμμα το φωτεινό των ήπιων σχέσεων και της ύφεσης με την Τουρκία δεν θα κρατήσει, αν δεν έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική που να τη δεσμεύσει για το επέκτημα. Και αυτή δεν πρέπει να είναι προφανώς στη βάση της συνεκμετάλλευσης, που είναι η τουρκική πρόταση από το 1979. Πρέπει να είναι η βάση της προσφυγής στη Χάγη, όπως αντίστοιχα είναι η εθνική μας γραμμή πάλι από το 1979. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Κατρούγκαλε. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρούς συγκεκριμένα μετά τα επεισόδια έξω από την ΑΣΟΕ, σίγουρα ακούγεται και είναι ακραία ως τοποθέτηση και έχει δημιουργήσει ακόμη έναν κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τι απαντάτε? Μα ακούστε, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως πολιτικό. Δεν μπορούμε να είμαστε στα θέματα της οικονομίας, γιατί εκεί υπάρχουν διαφορετικές λογικές, πολιτικές, ιδεολογικές. Στα θέματα της εσωτερικής πολιτικής όμως πρέπει να είμαστε. Εδώ υπάρχει πάντα εκτέρηση από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος όχι απλώς είναι ο υπουργός που δεν έχει καλέσει ποτέ την Βούλη Εξωτερικής Πολιτικής. Ούτως ώστε τα κόμματα έχουν από τα κόμματα της κοινότητας να μπορέσουν να συμπολίτευσουν. Πολλές φορές επαναλαμβάνουν το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης και αντιεθνικής. Μίλησε για παράδειγμα για αντιεθνικό σαποτάζ πρόσφατα, όταν είχε τα Αμερικανικά και επί την ολέτη Τσίπρα, για εσάς ο πατριωτισμός είναι άλλη. Λέω λοιπόν τέτοιες δηλώσεις, όπως και αυτή η πρόσφατη δηλωτορικά, είναι εμπλητικές, δεν συμβάλλουν στο να συζητούμε επί της ουσίας τα πράγματα και κινδυνεύουν να γίνουν και οι δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου, αυτοεκτηρούμενες προφητείς εξαιτίας εξαιρετικά αρχικών κινήσεων στο εσωτερικό της αστυνομίας. Δεν μας έχει απαντήσει ακόμα, παράδειγμα, ότι ο Θεοδωρικάκος τι εννοούσε ο αρχηγός αστυνομίας όταν παραιτήθηκε, όταν μίλησε για κυκλώματα που κατά παράβαση επεμβαίνουν και αποκλειστικοποιούν τις πολιτικές της ελληνικής αστυνομίας. Δεν μας έχει πει τι γίνεται με την Greek Mafia, που φαίνεται αυτή τη στιγμή να ελέγχει βασικές θέσεις κλικά στην πολιτική και στη διοικητική μηχανή του Υπουργείου Προστασίας Πολιτική. Αντί λοιπόν να ασχοληθεί με αυτά τα σοβαρά, πέταξε αυτή τη φωτοκοπίδα που δεν είναι μόνο επικοινωνιακά επικίνδυνη, μπορεί να εξελιχθεί και ουσιαστικά σε μια ορολογιακή βόμβα. Εσείς λέτε ότι θέλει να κρύψει κάτι βαθύ και σκοτεινό, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Να έκανε την κυβερνητική πλειοψηφία να κρυφθεί στην επιστροφή ο αρχηγός της αστυνομίας. Δεν είχαμε δυνατότητα να το κρυφθήσουμε. Γιατί είχαμε τη δυνατότητα που μας δίνει ο Παρκοφόρ για να καλέσουμε για την τραγωδία των τεμπών. Έχει βρεθεί πλειοψηφία για την τραγωδία των τεμπών. Ήταν κυκλωμένη βάση του κάτω κάλεσε την Επιτροπή. Πολύ λιγότερο για την υπόθεση της αστυνομίας που πρέπει να διευθυνθεί. Ήταν τυχαίος. Ναι, δεν βρίσκεται, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρίσκει ούτε μία λέξη να καταδικάσει τους αναρχικούς που πετούν πέτρες και μολότοφ στο κέντρο της Αθήνας. Α, μισό λεπτό. Αυτό επίσης είναι σαφές εκ μέρους μας. Οι κουκουλοφόροι και οι μπαχαλάκηδες δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά.
Αυτοί πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως προβοκάτορες για να δυσφημίσουν μαζικά κινήματα. Σας θυμίζω κατεξοχήν την περίπτωση της Μαρτίν. Mm-hmm. Άρα εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους μπαχαλάκηδες και τους κουκουλοφόρους. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία η δράση τους για την αστυνομία. Γιατί είδαμε σε πρόσφατα βίντεο να επιτίθεται η αστυνομία σε απλούς διαδηλωτές που δεν είχαν κουκούλες, δεν πέταγαν μολότοφ ούτε πέτρες. Επομένως, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα του οίκου της η ελληνική αστυνομία, μετά και από αυτές τις βαρύτατες καταγγελίες που σας είπα, και μετά να ψάχνει να βρει προσχήματα. Το κάτω-κάτω καθήκον της είναι να απομονώσει τους κουκουλοφόρους και τους μπαχαλάκηδες. Κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς κατεβαίνετε, είσαστε βουλευτής και θα είσαστε εκ νέου βουλευτής, να τα λέμε, να τα υπενθυμίζουμε αυτά, γιατί εντάξει, είναι και η μάχη του Σταυρού που φαντάζομαι ότι εκεί στο βόρειο τομέα και στο δικό σας ψηφοδέλτιο, όπως και στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο ανταγωνισμός θα έλεγα, η μάχη θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Είναι πολύ περίεργα, πάνω από 500.000 άνθρωποι, άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση και στο εσωτερικό των ψηφοδελτίων και μεταξύ των κομμάτων για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση όλων αυτών των ανθρώπων. Πού πιστεύετε ότι θα κριθούν οι εκλογές? Πού πιστεύετε ότι θα είναι η μεγάλη διαφορά που είτε θα ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία είτε θα επαναφέρει εσάς στη διακυβέρνηση της χώρας ή εν πάση περιπτώσει να είσαστε πρώτο κόμμα, γιατί με την απλή αναλογική είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο κάποιο κόμμα με τα σημερινά δεδομένα να πάρει αυτοδυναμία. Θα είναι η ακρίβεια, θα είναι το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως, αυτά που ακούγονται για τις πρέσπες του Αιγαίου, για τη συνεκμετάλλευση, η καθημερινότητα, τι ακριβώς? Πρώτα-πρώτα οι εκλογές θα γίνουν στη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν είναι μόνο η αυθόρμητη οργή. Είναι ότι έχουν αναδειχθεί θέματα εκεί. Καταρχήν πατρονίας, ρουσοτοκρατίας. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν είχε, προφανώς δεν είχε τα ουσιαστικά προσόντα, δεν είχε όμως ούτε τα τυπικά. Δεν είχε το απαιτούμενο όριο ηλικίας να είναι σταθμάρχης. Δεν είναι το μοναδικό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία που ξαφνικά ανακάλυψε το βαθύ κράτος, στην πραγματικότητα αυτή το έχει δημιουργήσει. Τοποθέτησε στη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ μόνο αποτυχημένους πολιτευτές. Γιατί επαναφέρει στα ψηφοδέλτια της τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έχει βαρύτατες προσωπικές ευθύνες για τη διαχείριση της κατάστασης στα τρένα. Ο ίδιος δεν κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ντροπή σε όσους έθεταν ζητήματα ασφάλειας. Ο ίδιος δεν είχε αγνοήσει και τα εξώδικα και τις απεργίες των συνδικαλιστών. Και ας πούμε ότι τους συνδικαλιστές δεν ήθελε να τους ακούσει. Είχε παραιτηθεί ένα χρόνο πριν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ο ίδιος έχει ορίσει και την τηλεδιοίκηση με σημαντικότερες καταγγελίες. Άρα, ένα ζήτημα δεν είναι μόνο αυτή καθεαυτή η τραγωδία, αλλά τα θέματα που αναδείχθηκαν εξαιτίας αυτής. Καταρχήν, τα συνθήματα των παιδιών που διαδηλώνουν, που λένε ότι δεν θέλουμε ζωή με κουπόνια, θάνατο με εισιτήριο. Ένα μήνυμα κατά της υποβάθμισης της ζωής του, δηλαδή. Που έρχεται, κατά τη γνώμη μου, στο επόμενο θέμα που πρόκειται να καθορίσει τις εκλογές, που είναι πράγματι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας αφορά καταρχήν όλους. Ναι. Έχουμε μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, που δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς για έλλειψη αντικειμενικότητα, που λέει ότι το 88% των Ελλήνων, πρακτικά όλοι, έχουν δυσκολία να πληρώσουν λογαριασμούς. Δεν έχουν απλή δυσκολία, αλλά έχουν ήδη αρρύθμιστες οφειλές 4.200.000 συμπολίτες μας. Δηλαδή, η μισή από όσους μας ακούν και μας βλέπουν έχουν αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα, είτε απέναντι στην φορεία, είτε απέναντι στις τράπεζες, είτε απέναντι σε ασφαλιστικά ταμεία. Είτε απέναντι σε φαντς, είτε απέναντι σε τράπεζες. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προχωρήσαμε στην πρόταση αυτή, που δεν είναι μόνο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι και της επαγγελματικής στέγης. Είναι και της αγροτικής ιδιοκτησίας, γιατί δεν πρέπει να αφαιρεθεί και η Ήπειρος. Και έχουμε περιγράψει πώς θα γίνεται. Έχουμε πει ότι πρέπει να κουρευτεί και ένα κομμάτι σημαντικό του κεφαλαίου, και αυτό να γίνει με επιδότηση από το κράτος και αξιοποίηση χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε πει πώς θα αποφύγουμε το φαινόμενο των ενδεχόμενων κακοπληρωτών που υπάρχουν και δεν είναι σε καμία περίπτωση οι περισσότεροι. Δηλαδή, να οριστεί ότι η προστασία δίνεται σε όσους έχουν ως εισόδημα, το βασικό εισόδημα για τη διαπλήρωση είναι 70%
και το ακίνητο που προστατεύεται να μην ξεπερνάει η αντικειμενική του αξία στις 300.000. Με λίγα λόγια, μέτρα που κατευθύνονται στη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Σκυλακάκη και του κυρίου Οικονόμου. Γενικότερα, η Νέα Δημοκρατία για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αναφέρατε, μιλάει χαρακτηριστικά για έολες υποσχέσεις. Ότι δεν είναι εφαρμόσιμο ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα και αυτές οι προτάσεις δεδομένου του που έχει φτάσει το τραπεζικό σύστημα. Γιατί και οι τράπεζες γνωρίζετε ότι έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ από όλα αυτά τα ήδη υπάρχοντα κόκκινα δάνεια και με τα επιτόκια τώρα που έχουν πάρει την ανιούσα. Τι διαφέρει, τι θα γίνει διαφορετικό αυτή τη φορά? Γιατί και επί των ημερών σας η αλήθεια είναι ότι είχαμε μεγάλα προβλήματα και πληστηριασμοί γίνονταν. Και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί επί των ημερών σας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είμαστε στα μνημόνια, έτσι, ότι ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα λοιπόν? Λοιπόν, πρώτα, επί της εποχής μας, το είπατε, γενικά γνωστό, ότι ήταν δεδομένα από τους δανειστές μας. Παρ' όλα αυτά, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, εμείς την πρώτη κατοικία την προστατεύσαμε. Δεν έγιναν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Έγιναν πληστηριασμοί επί των ημερών μας, δεν αφορούσαν όμως την πρώτη κατοικία. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το παραδέχτηκε αυτό την άνοιξη του 2020, όταν είπε ότι θα παρατείνουμε την υφιστάμενη προστασία πρώτης κατοικίας, γιατί εν μέσω πανδημίας δεν μπορούμε να αφήσουμε τα σπίτια να πάνε σε ξένα χέρια. Τι έγινε στη διάρκεια της πανδημίας? Αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος, με συγχωρείτε, και το δημόσιο αυξήθηκε κατά 50 δισεκατομμύρια, αλλά αυξήθηκε και το ιδιωτικό κατά 40 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, νέα γενιά κόκκινων δανείων, νέα γενιά αρρύθμιση των οφειλών. Και τι λέμε εμείς? Ότι το κράτος πρέπει να επέμβει και οι τράπεζες να αναλάβουν μέρος. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει αυτό? Ρύθμισης, οι τράπεζες το τελευταίο χρόνο έχουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια κέρδη. Έχουν γυρίσει σε μια κερδοφορία, ενώ ταυτόχρονα κρατούν τα επιτόκια πολύ ψηλά για τα δάνεια και έχουν αποκλείσει το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα δάνεια αυτά. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι μια τράπεζα. Η τράπεζα πρέπει να αποσκοπήσει το να δίνει ρευστότητα στην οικονομία. Και επιπλέον είπαμε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί και ένα μεγάλο κομμάτι από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για το σκοπό αυτό. Και εκεί φαίνεται η διαφορά των επιλογών μας, που είναι στην πραγματικότητα ταξική. Η κυβέρνηση προορίζει τα χρήματα αυτά μόνο για τις μεγάλες ομίλες. Εξαιρεί το 95%, όπως σας είπα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί προϋπόθεση για να πάρει κανείς χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η λογική πρέπει να αντιστραφεί. Και για όσους λένε ότι αυτές είναι αίωνες υποσχέσεις και τα χρήματα δεν υπάρχουν, το απλό μου επιχείρημα είναι ότι όταν τα καταφέραμε εν μέσω μνημονίων να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, γιατί να μην το κάνουμε τώρα, που και εμείς 37 δισεκατομμύρια παραδώσαμε σαν μαξιλαράκι στην παρούσα κυβέρνηση, και που δεν πρέπει να μείνουν ως μαξιλαράκι, πρέπει να αξιοποιηθούν για την προστασία του εισοδήματος του μέχρι πολίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ούτως ή άλλως, εκ των πραγμάτων θα τα ξαναπούμε. Πολλά είναι αυτά τα οποία, ειδικά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, θα χρειαστεί να τα σχολιάσουμε, νομίζω, στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν σαφής. Εσύ τώρα, Σοφία Γαλάνη, θέλεις Πάσχα να πάμε στο Αιτωλικό, Δεν νομίζω ότι θέλω. Νομίζω ότι αυτό έχει ανακοινωθεί ότι θα είμαστε εκεί. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είμαστε στο Αιτωλικό. Τι θες να μάθεις? Τίποτα. Πόσο κοστίζει βενζίνη για να πάμε? Κάνω υπολογισμούς για να δω, εν πάση περιπτώσει, θα είναι μισό. Και με τους νέους δρόμους, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και τα διόδια ένα μεγάλο θέμα. Ναι, ασφαλώς. Δεν είναι μόνο η βενζίνη. Δεν νομίζω ότι φορά μόνο εμάς. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη έξοδος αυτή. Γκρινιάζαμε πριν από χρόνια ότι αν είναι δυνατόν τα διόδια, τα διόδια είναι πιο ακριβά από τη βενζίνη για να πάμε από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή για να πάμε από την Αθήνα μέχρι το Αιτωλικό, παραδείγματος χάρη. Κανονίστηκε αυτό. Πλέον δεν είναι πιο ακριβή η βενζίνη από τα διόδια. Έχουν φτάσει και τα δύο στα ίδια επίπεδα. Νομίζω ότι η βενζίνη έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Τι άλλο θέλεις? Κάπως έτσι είναι, κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Σας καλησπέρα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Δυστυχώς, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι κάτι που το έχουμε πει και από την έναρξη, αρκετά πριν από την έναρξη του πολέμου,
Διότι οι αγορές, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι αυτές που προβλέπουν τι θα γίνει στο μέλλον και μας δείχνουν το δρόμο. Είχαμε πει τότε ότι για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα ξαναδούμε φθηνά καύσιμα στην Ελλάδα. Ο κύριος λόγος, σαφώς και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και η κυρία Γαλάνη και εσείς, κύριε Παπαδάκη, είναι ο υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης, διότι το ελληνικό κράτος, αν υπάρχει οικονομικά, τα τελευταία χρόνια οφείλεται στις αυξήσεις που έχουν βάλει οι κυβερνήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το θέμα, κύριε Παπαγεωργίου, είναι το εξής. Ναι, αυτό το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, εμένα πραγματικά μου έχει δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά προβλήματα, οφείλω να σας ομολογήσω. Και όλο βλέπουμε κάποιες στιγμές να είναι στο 1,789, στο 1,8, λέμε, που έχουμε φτάσει να λέμε, δόξα τω Θεώ, καλά πάει. Αλλά τώρα ξαναπλησιάζει στα 2 ευρώ. Και έχω την εντύπωση ότι τις ημέρες του Πάσχα ενδέχεται να κινηθούμε και πάνω από τα 2 ευρώ. Ναι, ήδη στην νησιωτική χώρα έχει περάσει προπολού τα 2 ευρώ και μην θαλοτυφλούμε. Προφανώς και το 1,93-1,94 που είναι αυτή τη στιγμή μέση τιμή στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι 2 ευρώ. Δηλαδή τι, το 5 λεπτά μας κάνει? Όχι, δεν μας κάνει το 5 λεπτά. 2 ευρώ θα την πληρώσουμε τη βενζίνη. Δεν υπάρχει πια πιο φτηνή βενζίνη. Όταν τα ελληνικά δηληστήρια. Αν υπάρχει, σίγουρα δεν θα είναι καθαρή. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όταν τα ελληνικά δηληστήρια πολλούν σήμερα 1,79 τη βενζίνη αμόλυβδη. Εντάξει, πρώτον, δεν είναι λογικό να βρίσκει κάποιος καταναλωτής 1,78 ή 1,77 τη βενζίνη και να την προμηθεύεται. Έτσι, έχει μεγάλη επικινδυνότητα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν οι διάμεση κρίκοι μέχρι να φτάσει στο ρεζερβουάρ του καταναλωτή. Η διάμεση κρίκοι είναι η εταιρεία χοντρικής πώλησης, ο μεταφορέας και ο πρατηριούχος, οι οποίοι συνολικά αποκομίζουν ένα κέρδος της τάξης των 12 λεπτών το λίτρο. Ένα πάρα πολύ μικρό κέρδος. Έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχει δυνατότητα να βρούμε τη βενζίνη πιο φτηνά από το 1,90 πια. Να σας πω, εσείς τώρα έχετε και ένα θεσμικό ρόλο. Είσαστε και στο επιμελητήριο. Μιλάτε με ανθρώπους, μιλάτε με τον ίδιο τον υπουργό, με τους υπουργούς γενικότερα. Δεν τους έχετε πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα πρέπει να το μειώσουμε. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το πρώτο, όταν η βενζίνη είχε φτάσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, 2,50, το πρώτο αίτημα όλων των ανθρώπων της αγοράς ήταν μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργείου Οικονομικών προφανώς και λέει ότι δεσμεύομαι εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχω καταθέσει προϋπολογισμό και δεν είναι εφικτό να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δέσμευση της χώρας. Μειώστε το ΦΠΑ. Ούτε αυτό μπορούμε να μειώσουμε. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει αυτό που είχε γίνει στις απομακρυσμένα νησιά, τα νησιά της Παραμεθωρίου, που για ένα εύλογο χρονικό διάστημα το ΦΠΑ είχε πέσει κατά 10 μονάδες. Εκεί λοιπόν η βενζίνη, ας πούμε στη Λίμνο ή στη Σάμο, είχε την ίδια τιμή με τις μεγάλες αστικές πόλεις. Εν αντιθέσει με αυτό που πουλούσαν τότε οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα κτλ. Βόρειο Αιγαίο. Είναι δοκιμασμένο με επιτυχία. Δυστυχώς δεν έγινε στην Ελλάδα. Προχωρήσαμε στην επιδότηση, στο επίδομα, το Fuel Pass το λεγόμενο, το οποίο έγινε σε 2 φάσεις, έγινε 2 φορές. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν λειτουργήσε ιδιαίτερα καλά. Δεν λειτουργήσε. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πάρα πολλοί συνταξιούχοι δεν μπορούσαν ούτε να κάνουν την εγγραφή. Δηλαδή προσπαθούσαν οι άνθρωποι και απογοητεύτηκαν και δεν κάνανε. Αντίστοιχα, κάποιοι άλλοι δεν το πήραν ποτέ. Δηλαδή δεν μπορούσαν με το κινητό τους να περάσουν την εφαρμογή αυτή την ψηφιακή κάρτα. Υπήρχαν και τότε τα προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε η αγορά. Το θέμα είναι ότι με επιδόματα, σας μιλάω σαν επαγγελματίας, με επιδόματα δεν λύνεται το πρόβλημα. Θέλει οριζόντια λύση. Οριζόντια λύση υπήρξε στο πετρέλαιο κίνησης, υπήρξε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό και φέτος, παρόλο που δεν είχαμε μεγάλους όγκους πωλήσεων, τα πρατήρια έχουν καυσίμων και οι έμποροι καυσίμων, το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν φθηνό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν αντιθέσει με τη βενζίνη αμόλυβδη, η οποία είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Μας έχει κάνει εντύπωση, η Κύπρος αγοράζει από εμάς. Και είναι πιο φθηνή η βενζίνη. Πιο φθηνό το πετρέλαιο κίνησης από αυτό το οποίο έχουμε εμείς. Λογική, η εξήγηση είναι δυστυχώς λογική, επειδή είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πολύ μεγαλύτερος από, από τον αντίστοιχο της Κύπρου. Άρα εδώ όντως θα πρέπει κάτι να γίνει. Ξέρετε, είναι σαν το σκύλο με την ουρά του. Δηλαδή, μετακυλίεται αυτό το έξοδο των επιχειρήσεων της ενέργειας στα προϊόντα. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε όλες αυτές τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές. Ναι. Δηλαδή, μου λένε πελάτες μου, οι οποίοι εργάζονται στις λαϊκές αγορές, ότι έχει φτάσει η ντομάτα 2,5 ευρώ. Γιατί την παίρνουμε από την
από τη λαχαναγορά, από το Reddit, παίρνουμε 2,10, 1,90, 2,20. Ναι. Δηλαδή, τις μέρες του Πάσχα. Και σλέκες, μην μιλήσουμε για τα κρέατα και τα μερίφια, είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Αυτή γενικότερα όλα έχουν πάει προς τα πάνω. Και ποτέ αντιλαμβάνομαι, παρότι είναι πιο ακριβή η βενζίνη και ο κόσμος αγοράζει πιο ακριβά από εσάς, εσείς πουλάτε λιγότερο. Όλο και λιγότερο, με αποτέλεσμα να κλείνουν και πρατήρια. Δηλαδή δεν πάμε κάπου έτσι. Βεβαίως. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα έσοδα, τα φορολογικά από τα υγρά καύσιμα ήταν κατά κάποια εκατομμύρια λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε μειωμένους όγκους πωλήσεων. Ναι, γιατί ενδεχομένως μπορεί να μην μείωνε κάποιος τον φόρο, ενδεχομένως διότι η βενζίνη είναι κάτι το οποίο ο Έλληνας δύσκολα θα κόψει. Φαίνεται όμως ότι όντως την έκοψε ο Έλληνας την πόλη βενζίνη. Το 2009. Νομίζω ότι μείωσε, και όχι μόνο στο ελάχιστο, νομίζω κάποιοι σταματήσανε και τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Το 2009 τα πρατήρια στη χώρα είχαν προσεγγίσει τα 10.000. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 5.500. Δηλαδή το 45% των πρατηρίων έχουν κλείσει. Και έχουν κλείσει πρατήρια. Βεβαίως. Έχουν κλείσει πρατήρια. Χρόνια, κάτι παραπάνω από 10 χρόνια δηλαδή. Τα μισά βεβαίως. Πρατήρια της Ελλάδας έχουν κλείσει. Μάλιστα. Έχουν κλείσει πρατήρια τα οποία επιτελούσαν και εθνικό σκοπό. Δηλαδή σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, στα σύνορα. Ξέρετε, φαινόμενο της ακρίβειας είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι ζουν κοντά στα σύνορα και πέριξ των 10 χιλιόμετρων από εκεί, να πηγαίνουν στις χώρες των Βαλκανίων και να προμηθεύονται υγρά καύσιμα. Μαζί με άλλα προϊόντα. Το έχουμε ακούσει. Λοιπόν, με αυτά τα οποία ακούω, το μοναδικό πράγμα το οποίο μου έχει έρθει στο μυαλό και για να μην στεναχωρήσω την κυρία Γαλάνη, να πάμε κανονικά στο Αιτωλικό, με πετρελαιοκίνηση θα πάμε πρώτα απ' όλα για να κάψουμε λιγότερο. Και για να μπορέσουμε να έχουμε ολόκληρο το νοβελία την Κυριακή του Πάσχα. Βρήκε τη λύση στο καραβάκι. Εκτός από το καραβάκι, θα πάμε από το πρατήριο του κυρίου Παπαγεωργίου, θα φουλάρουμε και θα σας πληρώσουμε με δόσεις. Εμείς εκεί στον Κορυδαλό είμαστε συνηθισμένοι, γιατί η Β' Πειραιά, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εγώ είμαι και περιφερειακός σύμβουλος στην περιοχή και επικοινωνώ με πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μια οικονομική έτσι, δυστοκία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γι' αυτό και όλες οι επιχειρήσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται συχνά με τους καταναλωτές, έχουμε το λεγόμενο τευτέρι. Δηλαδή, αρκετός κόσμος προμηθεύεται καύσιμα και όταν πληρωθεί στο τέλος του μήνα, συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το γνωστό τευτέρι στα μπακάλικα της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη μου χαρά να εξυπηρετήσω και εσάς και την κυρία Γαλάνη. Να εκδράμει. Θα το κάψουμε και απόψε, κύριε Παπαγεωργίου. Λοιπόν, ναι, εμένα με συγχωρείτε, συμπαθάτε με. Το είπα έτσι με τη μορφή αστείου, αλλά τελικά δεν είναι για πλάκα. Διότι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έχετε βγάλει δευτέρια. Δεν είναι. Και δυστυχώς το φαινόμενο των 10 ευρώ, δηλαδή πια έχει πάρει χαρακτήρα αστείου. Γέμισε το 10 ευρώ. Είναι η ατάκα η γνωστή στα πρατήρια. 5 ευρώ, 10 ευρώ. Ναι, και λιγότερο από 10. Το γνωρίζετε. Το θέμα είναι κάτι που πρέπει να γίνει όμως. Δεν μπορούν να κλείνουν τα μισά πρατήρια της χώρας και να μην γίνεται τίποτα. Εγώ αυτό κρατάω. Κοιτάξτε, πρώτον θα πρέπει τα υπουργεία, τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί εμείς ελεγχόμαστε από αρκετά υπουργεία, δηλαδή σχεδόν από, από τα μισά υπουργεία της χώρας μας, να πούμε ότι πρέπει να εξορθολογιστεί η αγορά. Δηλαδή, εξαγγελία οποιοδήποτε πολιτικού θέλει να κυβερνήσει, είναι δυνάμει κυβέρνηση, είναι το υπάνταξη του λαθρεμπορίου. Αυτό το ακούμε μόνιμα εμείς πρατηριούχοι. Τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Από 40 χρόνια. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει, θυμάμαι, το 1994. Ακόμα υπάρχει αυτό, ε. Βεβαίως. Ναι. Ακόμα. Ασφαλώς αστείευομαι. Ασφαλώς και υπάρχει. Γιατί το ακούμε σαν ανέκδοτο πλέον. Σε όλα τα κομματικά επιτελεία παίζει αυτό. Δηλαδή είναι δέσμευση. Πάμε, επισκεπτόμαστε σαν κλάδος εργοδοτικού συνδικαλισμού των πρατηριούχων, επισκεπτόμαστε όλα τα κόμματα και το μόνιμο είναι αυτό. Πάταξη του λαθρεμπορίου. Μα την επόμενη μέρα δεν γίνεται τίποτα. Και είναι απλά βήματα. Ξέρετε, ο κλάδος μας ελέγχεται πάρα πολύ και άμεσα. Βεβαίως. Ελέγχεται πάρα πολύ και άμεσα σε 24 ώρες από το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλουμε. Πρώτον, να αλλάξει το νομοσχέδιο, ναι, το οποίο αναφέρεται στο ότι μπορεί οποιοδήποτε να πουλάει σε φθηνότερη τιμή από τα ελληνικά δηληστήρια, το οποίο είναι αδύνατον γιατί δεν κάνει κανένας εισαγωγή, ναι, είναι απαγορευτική εισαγωγή. Και δεύτερον, ένα ενιαίο σύστημα ισρώων νεκροών, το γνωστό σε όλους μας που κόβει αυτόματα τις αποδείξεις, για να ελέγχεται η αγορά. Ξεκινάμε από εκεί τον εξορθολογισμό και προχωράμε στα άλλα. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γαλάνη, πολύ σύντομα να καληνυχτήσουμε και τους τηλεθεατές. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχω και ένα ποιηματάκι. Ναι, δεν θα κλείσω εγώ, θα κλείσει η κυρία Γαλάνη. Παρακαλώ.
Είναι λίγο πριν το Πάσχα, είναι η τελευταία μας εκπομπή. Πριν το Πάσχα. Ναι. Να τα λέμε αυτά, πριν να το Πάσχα, ναι. Αφηνίζουμε. Ναι. Ναι, όχι, όχι. Επειδή είμαστε και στον δρόμο των εκλογών, σκεφτόμουν τις προάλλες και μου ήρθε στο μυαλό, όχι να το πω μαντινάδα, να το πω βηματάκι. Πώς θα ψηφίσουμε φέτος στις εκλογές. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς πάει το πράγμα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα σίγουρο, θα πάρεις φράχτη. Το χρειαζόμαστε. Θα πάρεις και κάποια λεφτά εξτρά στην τσέπη. Ναι. Ενδεχομένως να πάρεις και ανώτερο μισθό. Ναι. Σήμερα έτσι είπε τουλάχιστον. Ότι θα αυξήσει και άλλο τον κατώτατο μισθό. Ναι. Okay. Σίγουρα πάντως θα έχεις φράχτη. Ναι. Θα τον πληρώσεις βέβαια το φράχτη, ίσως ως Έλληνας φορολογούμενος ενδεχομένως, ναι. Λίγο κάτι παραπάνω, θα έχεις φράχτη. Ξέρεις τι θα έχεις. Με τον Αλέξη Τσίπρα έχεις οικονομικό πρόγραμμα, έχεις και πολλά θολά νερά βέβαια. Ναι. Τι αριστερά, τι πει η αριστερά μας, δεξιά μας κλπ. Εσείς ξέρετε. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη παίρνεις τον άγνωστο Χ. Αυτό είναι το αυγό που δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Ακριβώς. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη παίρνετε τον άγνωστο Χ. Ένα είναι το σίγουρο. Με επιδόματα τσίμα τσίμα αρνί θα πάρετε. Καλό Πάσχα. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Για χαρά σε όλους.